Καλώς ήρθατε στην εκπομπή σχετικός με τις τέχνες από το κανάλι 7 Arts, το οποίο μπορείτε να το βρείτε παντού. Στο φατσοβιβλίο, στο στιγμιαίο τηλεγράφημα και στο TTVisma. Αν ακόμα δεν έχεις κάνει εγγραφή, εγγράψου, πάτα και το καμπανάκι. Το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα είναι η τέχνη και οι καλλιτέχνες. Ο καλλιτέχνης έκανε την τέχνη ή η τέχνη τον καλλιτέχνη? Μείνετε μαζί μας γιατί υπάρχει λόγος. Το γούστο στην τέχνη είναι αναμφισβήτητα κάτι απείρως πιο περίπλοκο από το γούστο στην τροφή και στο ποτό. Το θέμα δεν είναι μόνο να ανακαλύψεις τις διάφορες λεπτές γεύσεις που σου προσφέρει η τροφή και το ποτό, αλλά κάτι πιο σοβαρό και πιο σημαντικό. Μικροί ή μεγάλοι καλλιτέχνες έδωσαν ό,τι μπορούσαν στα έργα τους, υπέφεραν, πόνεσαν και ίδρωσαν για να τα φτιάξουν και έχουν το λιγότερο το δικαίωμα να ζητήσουν από εμάς να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί θέλησαν να το κάνουν, τι θέλησαν να πούν. Μάλιστα, είναι τόσο μεγαλόκαρδοι που θα δεχτούν ό,τι και αν ακούσουν, διότι αυτό άλλωστε είναι το νόημα ενός έργου και της τέχνης γενικότερα. Νομίζω πως δεν είναι κατάλληλη στιγμή να μάθουμε κάτι από την ιστορία της τέχνης, ανοίγοντας κατεβατά από βιβλία και το διαδίκτυο και να αρχίσουμε να μελετάμε ασταμάτητα την ιστορία της μέσα από άρθρα και λήματα. Για μένα, μαθαίνεις καλύτερα όταν ακούς ή όταν βλέπεις ένα έργο. Η διαδικασία αυτή θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε ευκολότερα γιατί οι καλλιτέχνες δούλεψαν με ένα ορισμένο τρόπο ή γιατί προσπάθησαν να προκαλέσουν μια ορισμένη αίσθηση και έτσι θα προσεγγίσουμε καλύτερα την ιστορική αξία των τεχνών. Ας δούμε ένα παράδειγμα κυρίως από την ζωγραφική. Αυτός ο πίνακας του Ραφαέλ τιτλοφορείται ως η Παναγία με την Καρδερίνα. Χρονολογείται το 1506. Ο πίνακας αποπνέει τελειότητα, γλυκιά και ήρεμη αρμονία. Η Παναγία διακόπτει το διαβασμά της παρακινημένη από πηγαίο μητρικό ενδιαφέρον για τα δύο παιδιά που βρίσκονται μπρος της. Ο μικρός Χριστός χαϊδεύει με στοργή την Καρδερίνα, με το βλέμμα του να δείχνει μελαγχολικό, και καταλαβαίνουμε πως αυτό είναι ένα προμήνυμα των παθών του για τη λύτρωση του ανθρώπου. Μόλις κάναμε μια απλή περιγραφή σε αυτό που βλέπω και είναι προφανές σε έναν πίνακα ζωγραφικής. Τι θα μπορούσα να πω για το δεύτερο παιδί που κρατά την Καρδερίνα? Γνωρίζοντας από την θεολογική φιλοσοφία πως ο Χριστός δεν είχε αδέρφια, ο πίνακας με οδηγεί σε ένα συμβολισμό. Μήπως συμβολίζει τον άνθρωπο? Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Ίσως να είναι ένα απλό εύρημα του Ραφαήλ να τοποθετεί κάποια οντότητα να κρατά την Καρδερίνα και να πλησιάζει τον μικρό Χριστό, και η οντότητα που επιλέγει είναι ένα παιδί στην ηλικία του μικρού Χριστού, συμβολίζοντας έτσι την αθωότητα. Γιατί όμως κρατά μια Καρδερίνα? Μήπως και η απεικόνιση του πτηνού κρύβει κάποιο συμβολισμό και τι μπορεί να συμβολίζει? Μήπως την ανθρώπινη αθωότητα που τίνει προς την επιπολαιότητα και το εφήμερο για τον μικρό Χριστό, ο οποίος προετοιμάζεται για τα πάθη του? Οι απόψεις μπορεί να είναι πολλές. Οι ερμηνείες εξίσου πολλές. Και όλες να είναι σωστές. Αυτό είναι μια πρώτη προσέγγιση βλέποντας ένα έργο. Μέσα από την διεργασία της περιγραφής αυτού που βλέπεις, σου γεννιούνται ερωτήματα που πρέπει να απαντήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, ο καλλιτέχνης πετυχαίνει πάντα το σκοπό του, να σου εκπαιδεύσει δηλαδή τη σκέψη έξω από κανόνες. Για να μάθουμε λοιπόν να χαιρόμαστε ό,τι βλέπουμε και ό,τι ακούμε σε ένα έργο, είναι να οξύνουμε το βλέμμα μας και την ακοή μας στο ίδιο το έργο. Και αυτό θα μας βοηθήσει να διακρίνουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου έργου που βλέπουμε ή ακούμε. Με αυτόν τον τρόπο θα πετύχουμε να μεγαλώσει η ευαισθησία μας σε σχέση με τις λεπτότερες αποχρώσεις που δημιουργεί ένα οπτικό, ένα ακουστικό ή και σε συνδυασμό έργο. Και φυσικά θα μας βοηθήσει να δούμε και τις διαφορές του. Ωστόσο, παραμονεύουν και ορισμένοι κίνδυνοι. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους να περιφέρονται σε μια πινακοθήκη, να μελετούν ένα γλυπτό σε ένα μουσείο, να ακούν γενικά μουσική, να βλέπουν μια ταινία, κρατώντας συνήθως ένα κατάλογο στο χέρι ή ένα διαφημιστικό φυλάδιο ή το πρόγραμμα ενός έργου κινηματογραφικού ή μιας θεατρικής παράστασης. Για παράδειγμα, κάθε φορά που σταματούν να δουν ή να ακούσουν ένα έργο, ψάχνουν ανυπόμονα για τον αριθμό αναφοράς του ζωγραφικού πίνακα, για το είδος σε ό,τι αφορά τον κινηματογράφο ή τη μουσική, για το ύφος και την τάση αν έχει να κάνει με την γλυπτική. Και μόλις βρουν τις απαραίτητες πληροφορίες, απλά απομακρύνονται. Το ερώτημα εδώ που τίθεται είναι γιατί προσπάθησαν να δουν ή να ακούσουν ένα έργο τέχνης, αφού περιορίστηκαν στο να ελέγξουν έναν απλό κατάλογο ή φυλάδιο ή όπως θέλετε εσείς ονομάστε το, και πείτε μου, αυτό δεν μοιάζει με διανοητικό κόλλημα του αγκιακού κυκλώματος?
που σίγουρα αυτό το άνοιγμα ενός καταλόγου, φυλαδίου ή προγράμματος δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την απόλαυση του ιδίου του έργου. Αυτό δεν σημαίνει πως αυτοί που ενδιαφέρονται για την τέχνη και έχουν μια μικρή γνώση για την ιστορία της δεν είναι επικίνδυνο να πέσουν σε μια παρόμοια παγίδα. Όμως αυτή η μερίδα των ανθρώπων κάνει ένα άλλο πιο σύνηθες λάθος. Όταν δουν ένα έργο τέχνης, δεν στέκονται για να το απολαύσουν, αλλά ψάχνουν στη μνήμη τους να βρουν την κατάλληλη ετικέτα να του δώσουν. Πόσο λάθος αντιμετώπιση σε ό,τι βλέπεις και ακούς να προσπαθείς να του δώσεις μια ετικέτα. Για να έρθει εύλογα το ερώτημα σε ό,τι έχουμε πει. Ο καλλιτέχνης έκανε την τέχνη ή η τέχνη τον καλλιτέχνη? Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τέχνη. Υπάρχουν μόνο οι καλλιτέχνες. Κάποτε υπήρξαν οι πρώτοι άνθρωποι που πήραν χρωματιστό χώμα στα χέρια τους και σχεδίασαν πρόχειρα στον τοίχο της σπηλιάς τους ένα βουβάλι. Στη διάρκεια των αιώνων μέχρι σήμερα, πολλοί από εμάς αγοράζουμε χρώματα και σχεδιάζουμε αφίσεις για τους τοίχους, στυνόμαστε σε ένα φακό και παίζουμε με τα φίλτρα για να πετύχουμε την πιο όμορφη απεικόνιση και γράφουμε νότες, προσπαθώντας έτσι να προσθέσουμε ένα «και» σε ό,τι έχει γραφτεί, απεικονιστεί και ακουστεί μέσα στους αιώνες. Και φυσικά σήμερα δεν κάνουμε μόνο αυτά, αλλά και ένα σωρό άλλα πράγματα που έχουν σίγουρα μία καλλιτεχνική ροπή. Δεν είναι κακό που όλες αυτές οι δραστηριότητες του τύπου «βάζω μέσα σε ένα καλάθι χρώματα, πυλό, ήχους, έκφραση, παραστατικότητα, γραφή» να τα ονομάζουμε με μία λέξη «τέχνη». Όσο λοιπόν θυμόμαστε πως αυτή η λέξη σημαίνει πολύ διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς καιρούς και τόπους και όσο συμφωνούμε μεταξύ μας πως η τέχνη, με κεφαλαίο τάφ αν θέλεις, δεν υπάρχει για τους λόγους που προαναφέραμε, να ξέρετε πως ως παρέα βρισκόμαστε σε πολύ σωστό δρόμο. Διότι η τέχνη με κεφαλαίο τάφ κατάντησε στις μέρες μας ένα σκιάχτρο ενός φετιχισμού, κινδυνεύει δηλαδή ανά πάσα στιγμή ο καλλιτέχνης να οδηγηθεί στην εξουθένωση όταν έχει πασχίσει, όταν έχει υδρώσει, όταν έχει πονέσει, όταν έχει κλάψει για να δημιουργήσει ένα έργο. Να έρθουμε εμείς ως απλή θνητή, απλή κοινή θνητή, λέγοντάς του απλά πως αυτό που μόλις έφτιαξες δεν είναι τέχνη, παρόλο που μπορεί να είναι καλό. Αλλά και κακό να είναι, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να το πούμε πως είναι κακό. Ούτε ο θεωρητικά σχετικός θεατής ακροατής, αλλά ούτε και ο δημοσιογράφος κριτικός μπορεί να πει πως αυτό είναι καλό ή κακό έργο. Μπορείς φυσικά να το απορρίψεις, δίχως να το κρίνεις. Δεν μπορούν να αρέσουν όλα σε όλους. Αυτό είναι φυσιολογικό. Και γιατί τα λέω όλα αυτά? Θα δείτε πως αλλού κρύβεται η μαγεία. Μόνο που κάνεις τη σκέψη του τύπου καλό ή κακό, είναι δεν είναι τέχνη, ωραίο ή άσχημο, το ίδιο το έργο πέτυχε να σε επηρεάσει ψυχικά. Η απεικόνιση ενός τοπίου ή η κινηματογράφηση ενός έργου μπορεί να σου θυμίσει κάτι, όπως τον τόπο σου για παράδειγμα, ή η προσωπογραφία ενός έργου κάποιον φίλο σου. Μπροστά όμως το έργο έχουν μικρή σημασία έως καθόλου σημασία. Διότι μπροστά σε ένα έργο θυμόμαστε και χίλια δυο άλλα πράγματα που μπορούν και εν τέλει το έργο πετυχαίνει το σκοπό του. Η ουσία είναι πως όλοι αγαπάμε την ομορφιά, ο καθένας με τον δικό του τρόπο ή ο καθένας όπως την αντιλαμβάνεται. Η αποστροφή μας όμως σε ένα έργο τέχνης μπορεί να στηρίζεται σε λόγους που δεν είναι σωστοί, με το έργο να πετυχαίνει το σκοπό του και αυτή είναι η ουσία. Και όσο αν ψάχνεις, δεν θα βρεις ποτέ το σωστό ή το λάθος στην ερμηνεία ή στην προσέγγιση. Η πιο σωστή ερμηνεία και προσέγγιση είναι η δική σας και μόνο η δική σας σε συζήτηση με τους εαυτούς σας. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ευγνώμονες προς τους καλλιτέχνες που απαθανάτησαν την οπτική, την αισθητική, την ηχητική ομορφιά με τον τρόπο που αυτοί θέλησαν, δίχως να έχουν στο μυαλό τους καμία σχολή, καμία θεωρία, κανένα καλλιτεχνικό ρεύμα, καμία κριτική παρά μόνο φαντασία, ανάγκες, εικόνες και ήχους για αυτό που θέλησαν και θέλουν να πούν. Ανακαλύψτε αυτή την μαγεία μόνοι, παρέα με τους εαυτούς σας και την σκέψη σας. Άλλωστε, όποιον καλλιτέχνη και αν ρωτήσεις γιατί έκανε αυτό ή γιατί έκανε εκείνο ή γιατί άλλαξε το άλλο, δεν θα μπορέσει ποτέ να σου απαντήσει. Οι καλλιτέχνες δεν ακολουθούν κανόνες. Όσο και αν μερικοί από αυτούς προσπάθησαν μαζί με θεωρητικούς της τέχνης και κριτικούς να φτιάξουν και να παγιώσουν κανόνες,
Η πλειοψηφία των καλλιτεχνών ακολούθησε αυτόνομες φόρμες, ανακαλύπτοντας και βρίσκοντας ψηλαφυτά το καλλιτεχνικό δρόμο. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, την οποία θα την αναλύσουμε εν ευθέτω χρόνο. Πριν ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, θυμηθείτε, αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάντε ένα like, αφήστε τα σχόλιά σας, τις απορίες σας, στείλτε μας τις προτάσεις σας και, το πιο σημαντικό και για εμάς και για εσάς, εγγραφή ή subscribe και κλικ στο καμπανάκι. Μην ξεχνάτε, η τέχνη δεν έχει όρια, είναι ελεύθερη, είναι για όλους και όλοι μπορούν να την κάνουν. Από τον Σκιά έως αύριο, τα λέτε!